Πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο θέμα. Θα αναφερθούμε στους μαθητές του 11ου Δημοτικού Σχολείου Χανίων. Τα παιδιά εκεί έγραψαν ένα βιβλίο. Αλήθεια, έγραψαν ένα βιβλίο, καλά το ακούσατε, με τίτλο «Ένα βιβλίο πετάει από παιδί σε παιδί», με τη βοήθεια συντονίστριας ενός πιλωτικού σεμιναρίου δημιουργικής γραφής. Αυτό κι αν είναι ξεχωριστή πρωτοβουλία. Βλέπουμε το μεταξύ και το εξώφυλλο κατά κάποιο τρόπο και πάμε να συναντήσουμε την κυρία Αγγελική Ροσμαράκη, εργαζόμενη στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα σας κύριε Παναγιωτόπουλε, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πόσο ξεχωριστό θέμα ακούγεται με πρωταγωνιστές μικρά παιδιά που μπαίνουν στη διαδικασία να υιοθετήσουν και να αξιοποιήσουν τη λεγόμενη δημιουργική γραφή. Δηλαδή... Τα παιδιά μέσα σε αυτό το πρόγραμμα καταρχήν έκαναν κάποια μαθήματα και στη διάρκεια των μαθημάτων σκεφτήκαμε να τους πούμε να γράψουν μικρές ιστορίες. Τις ιστορίες αυτές τις συνδέσαμε με έναν τρόπο και είχαμε το αποτέλεσμα ενός βιβλίου. Ενός βιβλίου, δεν ήταν η πρόθεσή μας να τους κάνουμε συγγραφείς, οπωσδήποτε, αλλά να γράψουν, να δουν σε προσομοίωση πώς είναι η συγγραφική διαδικασία. Το περιεχόμενο γενικά του βιβλίου, για πείτε μας λίγο αναφορικά με το θέμα. Το θέμα του βιβλίου αφορά ένα σημειωματάριο, το οποίο πέφτει από τη σάκα ενός παιδιού, το βρίσκει ένα άλλο παιδί και γράφει σε αυτό μια ιστορία. Το βιβλίο λοιπόν αυτό έχει, ας πούμε, μαγικές ικανότητες, μπορεί να πετάξει και είναι ορατό μόνο από τα παιδιά. Μπορεί να πετάξει λοιπόν από παιδί σε παιδί. Πέταξε από παιδί σε παιδί του σεμιναρίου. Το κάθε ένα παιδί έγραψε πάνω τη δική του ιστορία. Και τελικά το βιβλίο, φορτωμένο με ιστορίες, πετάει προς τη μυθική χώρα των βιβλίων. Μάλιστα. Πώς αντιλαμβάνονται τα παιδιά τη συμμετοχή τους σε αυτή τη δράση, σε αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα, από τη μία, και από την άλλη βέβαια να εστιάσουμε λίγο και στη σχέση τους με το βιβλίο? Εμείς προσπαθήσαμε να το δουν τα παιδιά σαν παιχνίδι και να μην τα φορτώσουμε ούτε με θεωρίες, ούτε με τεχνικές, ούτε με τίποτα από όλα αυτά. Και απλά, εντάξει, κάναμε κάποιες ασκήσεις εβδομαδιαία και σιγά σιγά μπήκαν στο κλίμα, πιστεύω, και τους άρεσε. Αγαπάει η νέα γενιά, αγαπούν παιδιά δημοτικού, μικρές ηλικίες. Οι μικρές ηλικίες. Ναι, το βιβλίο. Εγώ πιστεύω ότι το αγαπούν. Και τα παιδιά που ήρθαν εκεί αγαπούσαν το βιβλίο και να γράφουν και να διαβάζουν. Ο ρόλος του γονέα σε αυτές τις περιπτώσεις ποιος πρέπει να είναι? Μεγάλος ο ρόλος του γονιού. Είναι πρωταρχικός ο ρόλος των γονιών. Και μετά ο ρόλος του σχολείου. Ο ρόλος του σχολείου είναι σπουδαίος και το 11ο Δημοτικό Σχολείο είναι ένα σπουδαίο σχολείο πραγματικά. Ένα σχολείο της χαράς. Αλλά και ο ρόλος των γονιών, είτε μαζί είτε χώρια, είναι πάντα σημαντικός για τα παιδιά. Μάλιστα. Πρωταρχικός. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Σίγουρα θα ακολουθήσουν και παρόμοιες πρωτοβουλίες στο επόμενο διάστημα. Πίσω από δραστήρια παιδιά βρίσκονται και δραστήριοι εργαζόμενοι, γονείς, που τους δείχνουν το δρόμο. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Αγάπη και να δείξουμε το σωστό δρόμο στα παιδιά μας. Σίγουρα. Να σας ευχαριστήσουμε, κυρία Ροσμαράκη, την καλησπέρα μας. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Να είστε καλά.